Από το βήμα της σημερινής απεργικής συγκέντρωσης των οικοδόμων και εργαζομένων στα συναφή επαγγέλματα και τις κατασκευές, θέλουμε να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας στο λαό της Παλαιστίνης που αγωνίζεται για να έχει πατρίδα ενάντια στην κατοχή των εδάφων του, ενάντια στα εγκλήματα που διαπράττει το Ισραήλ εδώ και δεκαετίες με δολοφονίες, φυλακίσεις, αποκλεισμούς, βασανιστήρια. Λευτεριά στην Παλαιστίνη! Ένας τεράστιος μηχανισμός διαστρέβλωσης της αλήθειας προσπαθεί να μας πείσει ότι τα θύματα δεν είναι οι Παλαιστίνοι, αλλά το κράτος δολοφόνος του Ισραήλ. Η αλήθεια και το δίκαιο δεν κρύβονται όσο και αν προσπαθούν κυβερνήσεις, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση. Το δίκαιο είναι με τους Παλαιστίνιους. Δείχνει τη δυνατότητα του κλάδου να διεκδικεί και να κερδίσει με τον αγώνα του νέες κατακτήσεις. Δεν κάνουμε απεργία για να την κάνουμε. Δεν απεργούμε για να βγούμε από την υποχρέωση και να επιβεβαιώσουμε ότι είμαστε αγωνιστές και πρωτοπόροι. Απεργούμε γιατί έχουμε οξυμένα προβλήματα. Απεργούμε γιατί διεκδικούμε και προτείνουμε λύσεις. Απεργούμε και έχουμε βαθιά πεποίθηση ότι θα πετύχουμε. Το πλαίσιο ετοιμάτων της σημερινής απεργίας δεν προέκυψε αβασάνιστα. Είναι ένα πλαίσιο που ακουπά τους εργαζομένους του κλάδου. Είναι τεκμηριωμένο με ατράταχτα επιχειρήματα. Δεν μπορεί κανείς να αρνηθεί το δικαίωμά μας να δουλεύουμε και η δουλειά μας να αποτυπώνεται σε ένσημα. Δεν μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι είναι λογικό ο ΕΦΚΑ να εισπράττει σφορές στο όρμα της δουλειάς των οικοδόμων και να μην μας δίνει τα ένσημά μας. Να έχει διασφαλίσει στις πλάτες μας την ίσπραξη σφορών σε κάθε γιαπή, σε κάθε εργοτάξιο, σε κάθε αυθαίρετο, αλλά να λέει με θράσος 40 χρόνια μέσω των κυβερνήσεων ότι δεν σας δίνουμε τα ένσημα και να μας κρατάει σε καθεστώς μαύρης εργασίας. Δεν ζητάνε με να μας δοθούν οι εισφορές που εισπράχθηκαν από τον ΕΦΚΑ, οι εισφορές όμως αντιστοιχούν σε ένσημα. Να αποτυπωθούν τα ένσημά μας θέλουμε. Ανανόηση λοιπόν και διανομή των εσήμων θέτουμε ως αίτημα και όχι αν οι εισφορές μας χρηματοδοτούν ή όχι τις συντάξεις μας. Επίσης, οι συνάδελφοι σε συναφή επάγγελματα που εργάζονται σε Αιγυπτουσανίδες, σε αεραγωγούς, ηλεκτρολόγοι, να ενταχθεί στην κατηγορία των εσήμων στα βαρέα και διγυνά. Γιατί έτσι κι αλλιώς σε εργοτάξια και για ποια δουλεύουν και αυτοί. Συνάδελφοι, δεν μπορεί όλοι σήμερα να μιλάνε για αύξηση της δουλειάς, για έλλειψη εργατικών χεριών, αλλά οι οικοδόμοι να ασφαλίζονται κατά μέσο όρο με 14 ένσημα το μήνα. Να ασφαλίζονται με τα ελάχιστα μεροκάματα. Η κήρυξη της υποχρεωτικότητας της σύμβασης θα βοηθήσει, θα βελτιώσει την κατάσταση. Το μεγαλύτερο όπλο μας είναι να διεκδικούμε μαζί με το συνδικάτο μας, τον ιδρώτα μας. Να ανεβάσουμε την απαιτητικότητα και τη διεκδίκηση για να γίνουν ελέγχοι στους χώρους δουλειάς από τον ΕΦΚΑ. Να αντιμετωπίσουμε οργανωμένα τους εκβιασμούς εργοδοσίας. Τέλος το παζάρι και εκβιασμοί. Δούλεψες 10 μέρες, θα πάρεις 5 ένσημα ή δούλεψες τόσο, αλλά το ΙΚΑ δεν έβγαλε ένσημα ή έχουν εξαντληθεί. Μαζί με τα παραπάνω υπάρχουν και τα ζητήματα της ασφάλειας και υγείας στους χώρους δουλειάς. Από την αρχή του χρόνου έχουν χάσει τη ζωή τους 18 συνάδελφοί μας. Στην περιοχή μας είχαμε πρόσφατα πριν λίγους μήνες σοβαρό ατύχημα στο σταθμό Βενιζέλου λόγω εντατικοποίησης εργασίας και έλλειψη μέτρων ασφαλείας. Στη Θέρμη, πριν μια εβδομάδα, συνάδελφος έπεσε από τον τρίτο όροφο λόγω έλλειψης μέτρων ασφαλείας. Ευτυχώς είναι ζωντανός. Τα μέτρα ασφαλείας λοιπόν κοστίζουν στους εργοδότες και σε χρόνο και σε χρήμα. Όλα αυτά συνάδελφοι χτυπάνε καμπανάκι για σοβαρότερο εργατικό ατύχημα. Και λέμε εδώ καθαρά, ως εδώ. Εδώ τα μέλη του συνδικάτου πρέπει να είναι τα μάτια και τα αυτιά σε κάθε εργοτάξιο όπου πρέπει να παρεμβαίνει το συνδικάτο οικοδόμων για να προλάβουμε εργατικά ατυχήματα. Πρέπει το πρωί να πηγαίνουμε στη δουλειά μας και το απόγευμα μεσημέρι να πηγαίνουμε σπίτια μας. Για εμάς η ασφάλεια το νούμερο ένα στην ενέργεια του αγώνα μας. Εδώ και τώρα συνάδελφοι διεκδικούμε στελέχωση της επιδόρησης εργασίας με προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή. Επαναλειτουργία σε σταθερή βάση των μεικτών επιτροπών ελέγχου των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας στις κατασκευές. Τι σημαίνει δηλαδή αυτό, να συμμετέχουν και συνδικαλιστές του κλάδου στους ελέγχους. Τήρηση των μέτρων υγείας και ασφάλειας με ευθύνη της εργοδοσίας και με την αποκλειστική ευθύνη του κόστους να βαραίνει αυτή. Συνάδελφοι, ό,τι κερδίσαμε, όσα βάρη ξεφορτώσαμε από τις πλάτες μας, δεν μας τα χάρισε κανείς. Τα κατακτήσαμε με μεγάλους αγώνες. Το δίκαιο μας για να γίνει πράξη
Προϋποθέτει ο κλάδος να δείξει δύναμη, επιμονή και εμπιστοσύνη στον οργανωμένο αγώνα. Δεν υποχωρούμε, αγωνιζόμαστε, διεκδικούμε και κερδίζουμε. Έτσι μας έμαθε η ίδια ζωή, έτσι θα προχωρήσουμε.